μία ακόμα φιλοπεριβαλλοντική δράση του Δήμου Χανίων σήμερα, ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, με επίκεντρο ποιους άλλους, τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία τους δίνεται η ευκαιρία να υιοθετήσουν εντός ή εκτός εισαγωγικών ένα φυτό προσφορά της υπηρεσίας Πρασίνου και της ΔΕΛΣΑ, να το φροντίσουν, να το παρακολουθούν και να ενισχύσουν έτσι την συνείδηση και την κουλτούρα γύρω από την αξία του πρασίνου, των φυτών. Και τα κάνουμε εδώ στον κήπο, στο δημοτικό κήπο Χανίων, όπου το τελευταίο διάστημα έχουμε αναλάβει σημαντικές δράσεις για να αναβαθμίσουμε το πράσινο, όχι να το καταστρέψουμε, όχι να το κόψουμε και όχι να υποβαθμίσουμε όλο αυτό τον σημαντικό πνεύμονα πρασίνου που υπάρχει στον τόπο μας. Όλη η βούληση, η πολιτική βούληση της Δημοτικής Αρχής, αλλά νομίζω και το σύνολο, η βούληση της κοινωνίας, είναι να κάνουμε ένα ακόμα πιο πράσινο Δήμο, με όποιους περιορισμούς έχουμε σε αυτό, γιατί πολλές φορές ζητήματα ασφάλειας ή αρχαιολογίας μας αναγκάζουν να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Είμαστε λοιπόν εδώ για να στείλουμε ένα μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και να δώσουμε και λίγο χαρά στα παιδιά μετά από όλο αυτόν τον εγκλισμό που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες. Έχουμε δώσει γύρω στα 300 φυτά σήμερα. Είναι μια δράση που την κάνουμε σε συνεργασία ο Δήμος Χανίων με τη ΔΕΔΙΣΑ και προσπαθούμε με αυτή τη δράση τα παιδιά να έρθουν εδώ πέρα να πάρουν ένα φυτό και σε ένα χρόνο να βγάλουμε μια φωτογραφία και να τη φέρουν και να τα επιβραβεύσουμε. Με αυτόν τον τρόπο τι θέλουμε να πετύχουμε? Θέλουμε να πετύχουμε να μπουν τα παιδιά στην κουλτούρα της φροντίδας των φυτών και του πράσινου. Θα μπορούν τα παιδιά να μπαίνουν σιγά σιγά στη διαδικασία, να φυτεύουν και να προσέχουν και να περιποιούνται και να έχουν την υπευθυνότητα για να προσέξουν κάποιο λουλούδι. Εδώ θα δείτε ότι υπάρχει και φυτοκόμμα από τη ΔΕΔΙΣΑ, είναι από τα βιοαπόβλητα που με ακούτε πολλές φορές και λέω, και από την επεξεργασία κομπός που γίνεται στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ παράγεται αυτό το φυτοκόμμα και βοηθάμε αυτά τα παιδιά να φυτέψουν στο γλαστράκι.